Με τον νέο θεσμό θεάτρου Έπενος, ο Ορφαίο φιλοδοξεί να τιμά κάθε χρόνο μια εξέχουσα προσωπικότητα από το θεατρικό χώρο, προσωπικότητα η οποία με το κύριο της ανέδειξε πλευρές του θεάτρου και του θεατρικού πράτην και με τον τρόπο αυτόν συνέβαλε στη λειτουργία του θεάτρου τόσο ως μορφής καλλιτεχνικής δράσης αλλά και κυρίως σε περιόδους κρίσης ως δημόσιου αγαθού. Για το 2013 τιμόμενο πρόσωπο είναι ο μεταφραστής και κριτικός θεάτρου Κώστας Γεωργουσόπουλος, ενώ για τον τιμόμενο τον έπαινο θα εκφωνήσει ο διευθυντής του κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Γιάννης Βούρος. Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος γεννήθηκε στη Λαμία το 1937, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογία, και θέατρο στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών με δασκάλους τον Δημήτρη Ροντήρι και Γιάννη Σιδέρη. Εργάστηκε στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση για 35 ολόκληρα χρόνια, από το 1964 έως το 1999. Κριτικά δοκίμια, επιφυλίδες και σχόλιά του έχουν κυκλοφορήσει σε τόμους. Κύριος άξονας του μεταφραστικού του έργου είναι το αρχαίο δράμα. Από το 1990 διδάσκει ως επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Έχει διατελέσει μέλος αλλά και πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου και επί μία εικοσαετία πρόεδρος της Επιτροπής Επιχορηγήσεων Θεάτρου του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι ιδρυτικό μέλο του Κέντρου Έρευνα και Πρακτικών Εφαρμογών του Αρχαίου Ελληνικού Δράματο Δεσμή, μέλο τη Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και από τον Νοέμβριο του 2003 πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελέτη και Έρευνα του Ελληνικού Θεάτρου Θεατρικού Μουσείου. Το 2000 του απενεμήθη το Μετάλλιο τη πόλη των Αθηνών, ενώ τον Ιούνιο του 2006 αναγορεύτηκε επίτιμο διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Μάρτιο του 2009 τιμήθηκε με το Μεγάλο Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνία 2008 από το Υπουργείο Πολιτισμού για το Συνολικό του έργο. Η τιμητική διάκριση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Αυγούστου στο Κέντρο Ψηφιδωτών 2 στις 18.30.